αυτά συζητήθηκαν σχετικά με τους δασικούς χάρτες και τις τροπολογίες. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Β' Θεσσαλονίκης. Β' Θεσσαλονίκης. Καλώς μας ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. 4 ώρες και 15 λεπτά πλέον για τη Θεσσαλονίκη, 1 ώρα και 15 λεπτά για την Πάτρα. Και αύριο έχουμε και την Ιωνία Οδό. Αυτά είναι ευχάριστα. Είναι σημαντικά έργα τα οποία εγκαινιάζονται. Συμφωνείτε σαν Έλληνας να μιλήσουμε? Σαφέστατα, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό από κανέναν, από κανέναν Έλληνα, είτε απλό πολίτη είτε πολιτικό. Τα έργα αυτά θα έπρεπε να τελειώσουν πολύ νωρίτερα. Και ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Το ότι δεν τελειώσανε πολύ νωρίτερα, έστω και τώρα όμως, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουν ολοκληρωθεί. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι. Καταρχήν, γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι περίπου το 90% από αυτά τα έργα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, ότι όλα αυτά τα έργα και τα τούνελ των Ντεμπών και οι Αθηνών Πατρών και η Ιόνια έχουν σχεδιαστεί και έχουν ξεκινήσει από τον Γιώργο Σουφλιά. Mm-hmm. Με το δικό του πείσμα και την αιμονή κατέστη να το να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Μάλλον μπορεί να έχουν σχεδιαστεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, για να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Πάντως ξεκινήσαν από τον ίδιο τον κύριο Σουφλιά, και το λυπηρό είναι ότι όταν αυτά τα έργα εγκαινιάζονται δεν αναφέρεται καθόλου κανείς, είτε γενικά στην τότε κυβέρνηση είτε προσωπικά στον ίδιο το Σουφλιά. Και βεβαίως το 10 σταματήσανε και ξαναρχίσανε το 13 επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Τι θέλω να τονίσω όμως εδώ. Όταν αυτά τα έργα ήρθαν στη Βουλή για να εγκριθούν, να γίνουν νόμος του κράτους, η σημερινή κυβέρνηση τα καταψήφισε. Το ίδιο έκανε και το 13 όταν ξεμπλοκάρανε και τα έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά για να ξεκινήσουν. Τότε ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της Βουλής είχε βγάλει έναν λόγο εναντίον του Μπόμπολα, των συμφερόντων, των διοδίων, είμαστε κατά των διοδίων και όλων αυτό. 3% ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του Σουφλιά, αξιωματική αντιπολίτευση το 13. Τα καταψήφισε τα έργα. Και όχι μόνο αυτό, πρωτοστατούσε και στο κίνημα του «Δεν πληρώνω» εναντίον των διοδίων. Ξέρετε ότι τα έργα αυτά για να ολοκληρωθούν, επειδή η χώρα δεν είχε χρήματα, τη συμμετοχή της δηλαδή δεν είχε, έχουν παραχωρηθεί με ΣΔΙΤ σε ιδιώτες, οι οποίοι θα λαμβάναν το τίμημα από τα διόδια, το ύψος των διοδίων. Τότε λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν στους δρόμους, πάγανε μπάρες, το κίνημα του «Δεν πληρώνω» το γνωρίζετε, κινητοποιούσαν κόσμο με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν αυτά τα έργα ή τέλος πάντων ήταν εναντίον σαφέστατα αυτών των έργων. Σήμερα τα εγκαινιάζουν. Πολύ καλά. Έτυχε στην περίοδο τους να ολοκληρωθούν. Ο τρόπος που έχουν ολοκληρωθεί είναι υποδιερεύνηση, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος με τις αναθέσεις που έχει κάνει ο κύριος Σπίρτσης, αλλά κάθε καθυστέρηση, οποιαδήποτε καθυστέρηση, αυξάνει το κόστος του έργου. Και οι προηγούμενες το είχαν αυξήσει. Όμως αυτό που θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο δικαστικό και φέρνει μνήμες εμφυλιοπολεμικές είναι η ονομασία των τούνελ. Παπανδρέου και Στεφανόπουλος λέτε. Τεμπονέρας και έναν αρχηγό του Ελλάς, όπως του λέγανε. Κοιτάξτε, τα περισσότερα τούνελ στη χώρα και κυρίως στην Εγνατία εδώ τα έχει εγκαινιάσει ο Γιώργος Σουφλιάς. Φαντάζομαι ότι έχετε περάσει στην Εγνατία εδώ. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε όνομα το οποίο μπορεί να προκαλέσει κάποιες μνήμες. Τα τούνελ ονομάζονται με τα τοπονύμια της περιοχής. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, διχάζουν τον κόσμο ακόμη και σε αυτό το σημείο. Κύριε Αναστασιάδη, το σημαντικό είναι ότι δόθηκαν σε κυκλοφορία. Είναι πολύ σημαντικά τα έργα αυτά. Ολοκληρώθηκαν τελικά. Σαφέστατα, γιατί δεν υπήρχαν και οι φωνές και τα πρόσωπα που λέγανε ότι δεν θα γίνουν και ποτέ. Το κράτος έχει συνέχεια. Είναι η τιμωρία τους αυτή.
Το κράτος έχει συνέχεια, έτσι να το πούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μια κυβέρνηση να ολοκληρώνει ότι έχει αφήσει τη μέση η επόμενη. Και επειδή το κράτος έχει συνέχεια, θέλω να πάμε στα μέτρα που θα νομοθετήσει μετά το Πάσχα η κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν, όπως λέει το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, οι κυβερνητικές πηγές, από το 19 και μετά, δηλαδή ενδεχομένως μετά τη λήξη αυτής της θητείας αυτής της κυβέρνησης και ίσως της επόμενης, ίσως δική σας. Οπότε πρέπει εσείς να το νομοθετήσετε. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό ένα σχόλιο. Καταρχήν δεν κατανοώ τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης. Δηλαδή η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί πέτυχε μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση η οποία αύξησε τον λογαριασμό γιατί επιστρέφει τρόικα. Γι' αυτό πανηγυρίζει. Δεν έχουμε συμφωνία. Έχουμε ένα πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας, αλλά... Δεν έχουμε σε τεχνικό επίπεδο ακόμη. Σε τεχνικό επίπεδο οι συμφωνίες θα γίνουν όταν έρθουν τα... Μισό λεπτό, για να έρθουν, με συγχωρείτε, για να τα βάλουν τα πράγματα να λέμε τα σωστά. Έρχονται επειδή έχει γίνει συμφωνία στα τεχνικά κλιμάκια. Αλλιώς τα τεχνικά κλιμάκια δεν ερχόντουσαν εάν δεν είχαμε συμφωνήσει σε αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Επομένως, σε τεχνικό επίπεδο έχει συμφωνηθεί. Έρχονται τώρα πίσω μετά το Πάσχα για να κλείσει συμφωνία. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε από ό,τι λέμε και ένα έκτακτο Eurogroup για να κλείσει αξιολόγηση. Όχι σε τεχνικό επίπεδο. Γιατί αντιδρούσε και δημιουργούσε την εντύπωση ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα καταρχήν είναι γνωστά από τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο είχε γίνει γνωστό τι ζητάνε το Δούνου του και τι ζητάνε οι δανειστές οι Ευρωπαίοι. Τι ζητάνε οι Ευρωπαίοι. Τι ζητούσανε. Το Δούνου του έλεγε ελάφρυνση χρέους και μικρότερα πλεονάσματα. Οι Ευρωπαίοι λέγανε μεγάλα πλεονάσματα, αφήστε το χρέος για αργότερα. Τι συμφωνήθηκε τώρα. Τα πλεονάσματα που ζητούσανε οι Ευρωπαίοι το Νοέμβριο. Το 3,6 δηλαδή. Mm-hmm. Το 2% mm-hmm. του ΕΕ. Άρα όλη αυτή η καθυστέρηση δεν έδωσε τίποτα στη χώρα. Αντιθέτως, η χώρα έδωσε καταρχάς τα αντιμέτρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έδωσε κάποια αντιμέτρα. Θα πούμε και για τα αντιμέτρα. Άρα η κυβέρνηση αποδέχτηκε αυτό που απέριπτε. Το 3,6 δισεκατομμύρια μέτρα, 1,8 μείωση των συντάξεων και 1,8 αφορολόγητο. Σαφέστατο αυτό. Mm-hmm. Άρα η καθυστέρηση αυτή και ο τρόπος και, που φαινόταν ότι διαπραγματεύεται το ούτε ένα ευρώ μέτρα που διακήρυξε πριν από δύο μήνες ο Τσίπρας, ότι δεν θα πάρουμε μέτρα αν δεν ξεκινήσει πρώτα το χρέος, αυτά δεν υπάρχουν. Άρα δέχθηκε το πλαίσιο καταρχήν. Από εκεί και πέρα τα τεχνικά κλιμάκια, οι τροϊκά θα έρθουν και θα συμφωνήσουν, θα εξειδικεύσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε ανοιχτά και τα εργασιακά και τα ενεργειακά. Θα συζητηθούν και αυτά μέσα από το πλαίσιο, γιατί πακέτο θα πάνε. Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο ακόμη για να επιτευχθεί η συμφωνία. Εγώ εύχομαι, άλλωστε εμάς μας κατηγορούν σαν κυβέρνηση γιατί πιέζουμε να κλείσει η συμφωνία, όχι όπως λένε κάποιοι, με τον καλύτερο τρόπο. Και την ευθύνη για τον καλύτερο τρόπο την έχει η κυβέρνηση που διαπραγματεύεται. Και καλύτερος θα ήταν ο τρόπος αν έκλειναν τον Νοέμβριο. Ο Χουλιαράκης είχε πει το Φεβρουάριο καλύτερα τώρα μια κακή συμφωνία παρά μετά από μερικούς μήνες μια καλύτερη συμφωνία. Τι σήμαινε αυτό, ότι ο χρόνος λειτουργεί ημών εις βάρος των αδυνάτων πάντα. Αυτό είναι πασιφανές. Λοιπόν, ο Θουκυδίδης το έλεγε στους... Ναι, αλλά το θέμα είναι, κύριε Αναστασιάδη, με συγχωρείτε. Το θέμα είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδειχνε ότι δεν συμφωνούσε με την άποψη Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε έλεγε ότι εάν δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα, δεν υπάρχει συμφωνία και νέα συμφωνία δεν μπορεί να γίνει. Και εμείς καθόμασταν απ' έξω και κοιτάγαμε και λέγαμε τώρα, βρείτε τα μεταξύ σας για να προχωρήσουμε. Αυτό ήταν το θέμα της καθυστέρησης. Και ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων. Θέλανε το 20, το πήγαμε στο 19, ξαναπήγαινε στο 20, κατέβηκε στο 18. Αυτή είναι μια πονηριά του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι σίγουρο όμως αυτό. Η εφαρμογή. Από το 19. Διότι ποιος θα παρακολουθεί την εφαρμογή. Δέχτηκε το. Θα συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιος θα παρακολουθεί την εφαρμογή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν λοιπόν κρίνει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα δεν είναι επαρκή, θα λειτουργήσουν και θα εφαρμοστούν νωρίτερα. Mm-hmm. Πριν το 19 ή το 19 και τα 2 και μείωση συντάξεων
και αφορολόγητο. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε, κυρία Αναστασιάδη. Και ο Πόφτης είναι στο ενδιάμεσο. Στην Θεσσαλονίκη λίγο, γιατί έρχονται και Άγιες Μέρες είναι. Έρχεται, θα ανέβετε Θεσσαλονίκη. Παρακολουθείτε. Θα πάτε και γρήγορα, ναι. Παρακολουθείτε από εκεί τα τοπικά θέματα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο αυτή την περίοδο εσείς, σαν βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, σας απασχολεί να το φέρετε στη Βουλή, να λυθεί, να προχωρήσει ένα θέμα το οποίο αφορά τους πολίτες της συμπρωτεύουσας. Και να συμπληρώσω ότι το καλό νέο για το μετρό της Θεσσαλονίκης που προχωράει, έτσι. Αυτό να το πούμε. Ναι. Ωραία. Όχι, είναι αυτό που λέει το μευτήριο έγινε. Δηλαδή το μετρό προχωράει. Είναι ένα καλό νέο. Τι είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα που απασχολεί ίσως περισσότερο τους πολίτες της συμπρωτεύουσας? Καταρχήν, η Θεσσαλονίκη αποβιομηχανοποιείται εδώ και χρόνια. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σε όλες τις κοινωνίες της χώρας, είναι η ενέργεια. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στην δική μου περιοχή, στην ειδική μου εκλογική περιφέρεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι η μεικτή περιφέρεια. Είναι αγροτική στο μεγαλύτερο ποσοστό, βιομηχανία, αστικές περιοχές, θαλάσσιες περιοχές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή με αυτή την ώρα είναι οι ασφαλιστικές φορές, αγροτική περιοχή. Είναι τεράστια η επιβάρυνση εισφορών και φόρων. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες αγροτικές να αναγκαστούν να φύγουν από το επάγγελμα, γιατί δεν θα συμφέρει. Mm-hmm. Σήμερα γράφανε οι εφημερίδες, φαντάζομαι το είδατε, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους φόρους. Mm-hmm. Πρωταθλητής στους φόρους είναι η σημερινή κυβέρνηση. Στην έκθεση του ΟΣΑ, λέτε. Στην έκθεση του ΟΣΑ. Ενώ στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στον ΟΣΑ μειώνονται οι φόροι, mm-hmm. στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια αυξάνονται κατακόρυφα. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Και δεν μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όποιας μορφής και αν είναι αυτοί, είτε ατομικές επιχειρήσεις, είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είτε αγρότες, είτε αλληλείς που έχουμε στην περιοχή μας, το στόλο της Μηχανιώνας, να αντέξουν σε αυτές τις επιβάρυνσεις. Υπάρχουν οικογένειες που συζητάω μαζί τους, που σήμερα θέλουν περίπου 5.000 ευρώ το μήνα για τις ασφαλιστικές φορές. Πώς μπορεί να βγάλει μια αγροτική οικογένεια? Μάλιστα. Και βεβαίως, να πάμε και στο άλλο κομμάτι που απασχολεί συνολικά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, είναι η αξιοποίηση του λιμάνου της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν πηγή παραγωγής πλούτου, όχι μόνο για το πολεοδομικό συγκρότημα, αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, από το 6-7 και μετά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης απαξιώνεται συνεχώς. Έχουν κατατεθεί οι προσφορές, νομίζω ότι... Μάλιστα. Και εύχομαι να έχουμε μια καλή... Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλό Πάσχα. Και καλό ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Έτσι. Και όχι άλλα δυσάρεστα. Θα φύγετε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την υγεία. Έχουμε την ονομαστική σήμερα. Να πάμε.